Λοιπόν, σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο των μηχανοδηγών. Ένα από τα ελάχιστα σωματεία, ένα αυτό, ένα στο Παγνί, ένα δηλαδή το σωματείο του κυρίου Γιώργου Μανώλη, ένα το σωματείο στο Παγνί του κυρίου Βρύσαλη, από τα λίγα που τα λένε, όχι αφού σκάσει το πρόβλημα, πριν σκάσει το θέμα, πριν σκάσει η τραγωδία, ο φόνος, το έγκλημα, τα λέγανε. Κανείς δεν τους άκουγε. Εδώ τους ζητάγανε, σας θυμίζω τι λέγαμε, με εξώδικα και τα αρέστα. Λοιπόν, για να ακούσουμε σήμερα που κάπως φτιάχνουν τα πράγματα, την ουσία του ζητήματος από τον κύριο Μανώλη, αντιπρόεδρο των μηχανοδηγών. Καλημέρα κύριε Μανώλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Και επειδή μιλάμε και πρώτη φορά μαζί, θέλω να μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του σωματείου μας και του πρώην Προέδρου, του κύριου Γενιδούνια, που σε όλο εκείνο το διάστημα το δύσκολο με το περιστατικά, με το δυστύχημα, το έγκλημα των Ντεμπών, μας δώσατε βήμα και την ευκαιρία να πούμε τα πράγματα όπως έχουν και να βοηθήσουμε να αποσαφινιστεί η αλήθεια μέσα στα τόσα ψέματα που ακούστηκαν τότε. Κύριε Μανώλη, μετά το δυστύχημα έγκλημα των Ντεμπών και μετά και την κακοκαιρία που αποτέλειωσε το εναπομείναν, τρομάρα μου, εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Σήμερα πώς είναι η εικόνα, θέλω να μου πείτε αρχικώς, γιατί εσείς χειρίζεστε στην καθημερινότητα το ανέβα κατέβα σε αυτή τη μοναδική γραμμή. Ναι, κοιτάξτε, η κατάσταση σήμερα όσον αφορά τον άξονα, την κεντρική δηλαδή σιδηροδρομική αρτηρία που συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει το γνωστό πρόβλημα στο δομοκό, το οποίο για να αποκατασταθεί πλήρως, δηλαδή να δοθεί διπλή γραμμή με ηλεκτροκίνηση και με κάποια έργα που θα πρέπει να γίνουν τώρα για να μην επαναληφθεί το ίδιο, να υπερυψωθεί από όσο γνωρίζουμε η γραμμή σε κάποια σημεία, αυτό θα πάρει περίπου 2 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, εδώ και λίγες μέρες, έχει δοθεί η μία εκ των 2 γραμμών σε κυκλοφορία, έχουν αποκατασταθεί κάποιες ζημιές. Σε ένα σημαντικό κομμάτι της γραμμής θα πηγαίνουμε σε μονή γραμμή αναγκαστικά, η άλλη είναι κλειστή για να γίνει η αποκατάστασή της. Αφού τελειώσει η πρώτη, θα κλείσει μετά η τωρινή που περνάμε για να, και θα συνεχίσει από την άλλη γραμμή η πορεία μας. Καταλάβατε, θα γίνει ένα-ένα για να μην διακοπεί οριστικά η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν ανοίξει τα δρομολόγια, ξεκινούν και τα επιβατικά από μεθαύριο. Εντάξει, οι χρόνοι προφανώς έχουν αυξηθεί, διότι υπάρχει αυτή η μονοδρόμηση για ένα σημαντικό διάστημα. Το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπως προγραμματίζεται, θα διαρκεί περίπου το ταξίδι γύρω στις 5 ώρες. Όσον αφορά τα συστήματα ασφαλείας, μετά τα Τέμπη, όπως γίνεται πάντα στην Ελλάδα, γίνανε πράγματα. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση δουλεύει σε πολλά σημεία του δικτύου. Υπάρχουν προβλήματα προφανώς εκεί που χτύπησε ο Ντάνιελ. Όταν λέτε, συγγνώμη κύριε Μανώλη μου, γιατί ρωτάει και εδώ κόσμος. Εδώ στην Κρήτη είναι το ραδιόφωνο, αλλά ακούνε από παντού. Λοιπόν, όταν λέτε τηλεδιοίκηση υπάρχει σε σημαντικά κομμάτια, που είναι θετικό αυτό, να το πούμε. Δεν θα μιζεριάζουμε διαρκώς. Δεν υπάρχει όμως ενιαία παντού. Από το ένα άκρο στο άλλο, σωστά. Δεν υπάρχει ενιαία παντού, όμως η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα κομμάτι-κομμάτι δίνεται πλέον μέρη της γραμμής σε λειτουργία πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι και το σημαντικό είναι για μας, γιατί υπήρχε και παλιότερα τηλεδιοίκηση όπως γνωρίζετε. Πλέον όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι κάποτε υπήρχε τηλεδιοίκηση, κάποτε υπήρχαν φωτοσύματα και δεν υπήρχαν στα Τέμπη. Το ζήτημα και το στίχημα τώρα είναι πρώτον να δοθεί σε ολόκληρη τη γραμμή, παράλληλα με τα έργα που γίνονται στις ζημιές που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, και το σημαντικότερο απ' όλα να γίνεται η σωστή συντήρηση και να μην μπούμε δώσαμε την τηλεδιοίκηση και σε ένα μήνα να βλέπουμε ένα κόκκινο εδώ, ένα κόκκινο παραπέρα, να μας λέει ο σταθμάρχης πέρασε το με δικό μου τηλεγράφημα και ούτω καθεξής. Να μην γυρίσουμε δηλαδή στο παλιό καθεστώς. Εκεί είναι όλη η ιστορία, κύριε Σαχίνη. Ωραία, γίνονται τα έργα. Προσπαθούν οι άνθρωποι του ΟΣΕ, δουλεύουν οι εργαζόμενοι εκεί πολύ σκληρά για να το πετύχουν. Κύριε Μανώλη, εδώ δεν είναι εκπομπή που θα τα βάλει με τους εργαζόμενους, είναι εξόφθαλμο. Είναι προφανές αυτό που λέτε, όμως αν καταλαβαίνω καλά, για την ώρα συζητάμε στο μεγαλύτερο εύρος, σε μονή γραμμή, όχι διπλή, καν σε αυτή την κύρια και μοναδική αρτηρία. Είναι το μεγαλύτερο έρθος, είναι όμως ένα κομμάτι το οποίο αφορά όλο το σημείο εκεί του Δομοκού, ας πούμε. Κρίσιμο σημείο. Είναι κάποια χιλιόμετρα, όπου έχει πληγεί λόγω του Ντάνιελ. Εκεί θα περνάμε από μονή γραμμή, με την τήρηση του κανονισμού, με ανοιχτούς σταθμούς κατέρωθεν της γραμμής.
Και βεβαίως με την προσοχή όλων στραμμένη πάνω στο δρομολόγιο και βεβαίως με τον επαγγελματισμό που διακρίνει και εμάς τους μηχανοδηγούς και όλους τους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή στο σιδηρόδρομο. Από Θεσσαλονίκη και πάνω με ρωτάνε πολύ και από Αθήνα και κάτω. Τι εικόνα έχετε? Από τη Θεσσαλονίκη και πάνω υπάρχει κανονικά η διπλή γραμμή. Λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, αν εξαιρέσουμε ένα κομμάτι λίγο έξω από τη Λάρισα και μέχρι τον Ευαγγελισμό, που και εκεί επίσης τα προβλήματα προέκυψαν τώρα λόγω της κακοκαιρίας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αποκατασταθεί σύντομα και αυτό. Από την Αθήνα και κάτω είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Στην Πάτρα πρόσφατα είχαμε έναν εκτροχιασμό χωρίς τραυματίες. Ευτυχώς ήταν με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Είναι εκεί μια γραμμή, το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη. Έχουμε πάει σπράξει κάποιες δεσμεύσεις πριν από κάποιους μήνες. Κατεβήκαμε και ως σωματείο επί τούτου για το συγκεκριμένο λόγο να κάνουμε επαφές, να δούμε τι γίνεται με το θέμα. Ότι θα γίνει κάποια ανάταξη στις γραμμές, κάποια αποκατάσταση. Δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα. Πριν από ένα μήνα περίπου είχαμε το περιστατικό αυτό, το συμβάν με έναν εκτροχιασμό χωρίς τραυματισμούς, ξαναλέω, χωρίς να γίνει κάτι δηλαδή σοβαρό, απλά ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Και υπάρχει και ένα σοβαρό ζήτημα γενικά με τις περιφερειακές σιδηροδρομικές γραμμές, ότι όλη η περιφέρεια αυτή τη στιγμή, σχεδόν όλη η περιφέρεια, δυστυχώς κύριε Σαχίν, είναι αποκομμένη από το τρένο. Η Θεσσαλία αυτή τη στιγμή σιδηροδρομικά, για παράδειγμα, είναι εγκατελειμμένη. Μιλάμε για τη Θεσσαλία που έχει πληγεί τόσο βαριά από την κακοκαιρία του Ντάνιελ. Ο Βόλος και το Πήλιο δεν έχουν τρένο. Η Καλαμπάκα, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, όλη η Δυτική Θεσσαλία δεν έχει τρένο. Αποκατάσταση γραμμής δεν έχει γίνει, παρότι οι ζημιές σε κάποια σημεία δεν είναι τόσο σοβαρές. Στη Βόρεια Ελλάδα, σταθερά εδώ και πολλά χρόνια, σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει τρένο. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να δρομολογηθούν πάλι και πιστεύουμε κάποια θα δρομολογηθούν. Δηλαδή από Αλεξανδρούπολη, Εύρο και τέτοια δεν υπάρχει τρένο. Στην Αλεξανδρούπολη δεν υπήρχε επιβατικό τρένο εδώ και πολύ καιρό. Τώρα πιστεύουμε ότι σύντομα θα ξεκινήσουν πάλι κάποια δρομολόγια. Είμαστε αισιόδοξοι πάνω σε αυτό. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, όπως γνωρίζουμε, και εμάς μας έχει ενημερώσει και η εταιρεία. Εμείς είμαστε εδώ να φέρουμε εις πέρας οτιδήποτε χρειαστεί. Το ζήτημα είναι ότι η χώρα δεν έχει το σιδηρόδρομο που της αξίζει, δεν έχει το σιδηρόδρομο που δικαιούται να έχει ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ελπίζουμε και γι' αυτό πάντα φωνάζαμε και γι' αυτό έχουμε γίνει δυσάρεστοι και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε και δεν θα πάψουμε ποτέ να τα λέμε, για να είναι όλοι σε επαγρύπνηση και να μην ξαναυπάρξει ποτέ σημάδια επανάπαυσης, τέλος πάντων, που μπορεί να οδηγήσουν σε άσχημες καταστάσεις. Κύριε Μανώλη μου, πιστεύετε, και θέλω να μου πείτε γενικά και τα κόμματα τα οποία συχνά πυκνά τα ενοχλείτε, βλέπετε ανταπόκριση? Πιστεύετε ότι θέλουν σοβαρά όλοι να φτιαχτεί ένα σοβαρό, το ρωτάει και πολλοί κόσμος, σιδηροδρομικό δίκτυο στη χώρα? Διότι εδώ τα συμφέροντα, τα λέγαμε και με τον κύριο Γεννιδούνια τότε που ήταν εμβρασμό η κατάσταση, είναι τρομακτικά. Στην αρχή της εκπομπής μιλάγαμε για τις νέες αυξήσεις των διοδίων στους παραχωρησιούχους. Θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Πουθενά σε όλη την Ευρώπη, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, δεν εννοείται κόμβος, λιμάνι, αεροδρόμιο χωρίς σύνδεση με τρένα. Στο Ηράκλειο, στο Καστέλι, φτιάχνεται ένα νέο διεθνές αεροδρόμιο. Μέσω σταθερής τροχιάς δεν υπάρχει πρόβλεψη. Καταλαβαίνουμε αμέσως που θα πάνε τα μπικικίνια όλοι. Θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε σοβαρά ότι η πολιτική και η οικονομική ελίτ της χώρας ενδιαφέρεται για σιδηροδρομικό δίκτυο, ή είναι το μεταμφυλιακό κατάλοιπο? Όσοι βοήθησαν το εθνικό κράτος πήρανε τρίκυκλο και συνέχεια φορτηγό? Κοιτάξτε, κάθε περίοδος κατά την άποψή μου είναι και διαφορετική. Υπάρχουν κυβερνήσεις που κάνανε περισσότερα πράγματα, άλλες που κάνανε λιγότερα και άλλες που δεν κάνανε τίποτα. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μπω στη διαδικασία να πω ποιος ήταν ποια κυβέρνηση ήταν πιο φιλική προς το σιδηρόδρομο και ποια όχι. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι όλοι στο σιδηρόδρομο οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε και συζητάμε μεταξύ μας και μιλάμε για δύο λέξεις, μια συγκεκριμένη φράση: το δικό λόμπι. Αυτό το πράγμα τα λέει όλα. Μας έχει δείξει λοιπόν αυτή η χώρα διαχρονικά ότι δεν ενδιαφέρεται σοβαρά για το σιδηρόδρομο. Διότι αν ενδιαφέρονταν σοβαρά, θα ήμασταν λίγο πιο κοντά στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Όπως είπατε κι εσείς, δεν νοείται ευρωπαϊκή χώρα, όλος ο κόσμος στην Ευρώπη, ειδικά τις καθημερινές, μετακινείται με το τρένο. Πάει στις δουλειές του με το τρένο, πάει εκδρομή με το τρένο, πάνε βόλτα το βράδυ με το τρένο. Υπάρχει τέτοια σύνδεση δηλαδή και τέτοια συνοχή και τέτοιες συνθήκες που το τρένο είναι τόσο προσβάσιμο σε όλους, που προφανώς
Εκεί πέρα ο κόσμος δεν χρειάζεται καν να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο. Σκεφτείτε τώρα σε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή επίσημα είναι η φτωχότερη στην Ευρώπη. Το 90% του κόσμου, το 80% του κόσμου, επίσημα στοιχεία, δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς. Είμαστε στην τελευταία θέση. Τα καύσιμα έχουν πάει εκεί που έχουν πάει και εμείς δεν έχουμε τρένο. Τι να πει κανείς τώρα για αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Απλά αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι πραγματικά τα τελευταία 4-5 χρόνια και μέχρι να συμβεί το δυστύχημα στα ΤΕΠΗ δεν είχε μπει ούτε βίδα στο σιδηρόδρομο. Ούτε βίδα. Αντιθέτως κλέβονταν και υλικά. Λέει εδώ ο φίλος μου Αργύρης. Mm-hmm. Κύριε Μανώλη, λέει, μπορείτε να κάνετε μία εκτίμηση έτσι όπως τα βλέπετε τώρα τα πράγματα. Πότε θα μπορείτε να πείτε εσείς οι μηχανοδηγοί, γιατί εσάς λέει πια εμπιστευόμαστε και μόνο, ότι με ασφάλεια και με υψηλή ταχύτητα θα λειτουργεί τουλάχιστον η βασική γραμμή? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα, διότι προφανώς δεν περνάει από εμάς αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που μπορώ να μεταφέρω στο φίλο ακροατή, και τον ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη του, είναι ότι με βάση όσα έχουν εξαγγελθεί και όσα έχουν προγραμματιστεί, αν όλα γίνουν σωστά, σε 2 χρόνια περίπου θα έχει αποκατασταθεί πλήρως ο κεντρικός άξονας, τέλος πάντων, θα είναι τηλεδιοικούμενος σε όλο του το μήκος. Επομένως, εκεί θα μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερες ταχύτητες και να πάμε με μια πολύ 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 σημαντικότερη ασφάλεια από ό,τι πηγαίναμε τουλάχιστον μέχρι τα ΤΕΜΠΗ. Μάλιστα. Θέλω να πάμε και λίγο στην επικαιρότητα και θα σας πω, μου λέει εδώ ο Βασίλης, 4 οι Ιάπωνες υπουργοί χθες παραιτήθηκαν λόγω μίζας. Στη χώρα μας είναι 2023, πάει 2024, έχουμε μία αμαρτωλή σύμβαση, λες και είναι το μόνο πρόβλημα στο σιδηρόδρομο, αλλά είναι πρόβλημα λέει. Ο ένας την πασάρει στον άλλον, την αρχιοθετούν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάτι κάνει, αλλά περιορίζεται μόνο σε διοικητικές ευθύνες και όχι πολιτικές, και έχεις και τους συγγενείς των θυμάτων, επισήμως 57, δεν ξέρουμε αν είναι κι άλλοι, να φωνάζουν ότι όλα πάνε για κουκούλωμα. Οι μηχανοδηγοί τι λένε? Οι μηχανοδηγοί, καταρχάς θέλω να σας πω ότι από την αρχή το σωματείο μας είναι δίπλα και σε επαφή με τους ανθρώπους, τους συγγενείς των θυμάτων των ΤΕΜΠΟΝ. Είμαστε πάντοτε σε επικοινωνία, προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειαστεί. Δυστυχώς η αμαρτωλή αυτή σύμβαση, όπως πολύ σωστά υπόθηκε η 717, είναι μια κατάσταση που κρατάει τα τελευταία χρόνια. Πράγματι παρακολουθούμε και εμείς με ενδιαφέρον τη δράση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει στην ουσία και με έναν επιπλέον τρόπο μετά τα πορίσματα τα ελληνικά όσο και, και του ΕΡΑ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σιδηροδρόμων, ότι οι ευθύνες εκτείνονται σε πολλά μήκη και πλάτη και ότι προφανώς δεν αφορούσε απλά ένα ανθρώπινο λάθος που έγινε εκείνη τη νύχτα. Το θέμα είναι ότι πράγματι όμως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται αυτή τη στιγμή με το αμυγός διοικητικό κομμάτι. Αυτή είναι και η δουλειά της. Άλλωστε οι Ευρωπαίοι αυτό που θέλουν να δούνε με αφορμή το δυστύχημα των ΤΕΜΠΟΝ είναι πού πήγαν τα λεφτά τους και γιατί δεν υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας τα οποία πληρώθηκαν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχουν. Mm-hmm. Λοιπόν, και ελπίζουμε να απαντηθεί αυτό το ερώτημα για εμάς κάποια στιγμή, για ποιο λόγο μέχρι τα ΤΕΜΠΗ εμείς πηγαίναμε όπως πηγαίναμε στα τρένα, χωρίς καμία κάλυψη και χωρίς καμία προστασία απέναντι σε λάθος κάποιου συναδέλφου ή και σε δικό μας λάθος, γιατί άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πολύ σωστά είπε ο ακροατής σας, δυστυχώς και το έχουμε δει να συμβαίνει διαχρονικά στη χώρα μας, όταν οι ευθύνες ανεβαίνουν προς τα πάνω, πάντα μπαίνει ένα stop, πάντα πέφτει ένα πέπλο, όταν είναι να φύγουμε από το διοικητικό κομμάτι και να πάμε στο πολιτικό. Εμείς το είπαμε τότε, το λέμε τώρα. Και δεν τρεπόμαστε να το λέμε συνεχώς. Υπάρχουν σοβαρές πολιτικές ευθύνες και μάλιστα είναι τέτοιες πολιτικές ευθύνες και τόσο ξεκάθαρες από τα γεγονότα που είναι αυταπόδεικτες δηλαδή και πραγματικά απορούμε γιατί ακόμα δεν έχει κινηθεί κάποια άλλη διαδικασία. Βεβαίως παρακολουθούμε ενδιαφέρον και την Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή. Όταν λοιπόν έχεις τον Υπουργό. Αυτές οι επιτροπές, κύριε Μανώλη, συνήθως ξέρετε τι λέει ο κόσμος. Άμα θες να κουκουλώσει κάτι, φτιάξε μια επιτροπή. Δυστυχώς. Δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι, δεν σας το κρύβω. Όμως παρόλα αυτά περιμένουμε να δούμε και την πορεία που παίρνει στη δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση και την Εξεταστική Επιτροπή. Όταν λοιπόν ο Υπουργός λίγες μέρες πριν το δυστύχημα έβγαινε με εκείνο το ύφος, το αυστηρό, το θυμωμένο και έλεγε είναι ντροπή να βάζετε θέμα ασφάλειας και λίγες μέρες μετά γίνεται το κακό που συνέβη και πλέον γνωρίζετε όλοι πόσες προειδοποιήσεις έλαβε αυτός ο άνθρωπος και όλοι οι αρμόδιοι,
όχι μόνο ο πρώην υπουργός, όλοι οι αρμόδιοι φορείς, πόσες προειδοποιήσεις έλαβαν από εμάς, μόνο από το δικό μας σωματείο, συν πολλών άλλων και άλλων σωματείων τέλος πάντων που δραστηριοποιούνται στο σιδηρόδρομο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι δεν γνώριζαν. Και μάλιστα δεν θέλανε ούτε να μας συναντήσουν. Τι δεν λέτε, μας συνάντησαν επί τέσσερα χρόνια. Τι λέτε τώρα, να κύριε, πούνε. Κύριε Μανώλη, με συγχωρείτε. Αυτά μια χαρά τα λέτε εσείς, αλλά θα σας στεναχωρήσω. Τι λέτε τώρα, να σας συναντήσει μετά τις εκλογές, με συγχωρείτε, σας είπε ότι να, με δικαίωσε ο λαός μου. Τι θέλετε τώρα ακριβώς, ζητάτε και ευθυνές. Ναι, εντάξει, αυτό βέβαια θα απαντήσουμε χρησιμοποιώντας ενός συντοπίτη μου κιόλας που έχασε τα δυο του παιδιά μέσα στο μοιραίο τρένο, που είπε ότι τα ψηφοδέλτια δεν είναι συγχωροχάρτια. Και αλίμον αν τα ψηφοδέλτια δεν είναι συγχωροχάρτια. Αλίμον αν ό,τι γίνεται σε αυτή τη χώρα επικαλούμαστε ένα ποσοστό μιας κυβέρνησης ή μια επιτυχημένη εκλογική προσπάθεια ενός βουλευτή ή πρώην υπουργού, για να πούμε ότι αυτό είναι η κολυβήθρα του Σιλοάμ, ας πούμε, για οτιδήποτε έχει γίνει. Τότε να καταργήσουμε τη δικαιοσύνη, να καταργήσουμε τις ανεξάρτητες αρχές, να καταργήσουμε το ίδιο το Σύνταγμα στο τέλος. Δηλαδή, αν είναι οι εκλογές να λύνουν όλα τα προβλήματα και να αποδίδουν δικαιοσύνη, να καταργήσουμε τα πάντα. Μάλιστα. Κύριος εδοξάστη κρυπτόμενος, αλλά εδοξάστη. Θέλω να μου πείτε, κύριε Μανώλη, αν αισθάνεστε ότι σε αυτή την ιστορία, γιατί καλά το υπενθυμίσατε, και πανευρωπαϊκά τα σωματεία κάνανε προσπάθεια, πίεσαν, αν αισθάνεστε ότι στο βάθος κήπος θα υπάρξει απόδοση πολιτικών ευθυνών ή αν αυτό θα κουκουλωθεί. Και εγώ δεν μπαίνω στο αν η μία βουλή αναιρεί την άλλη και τα καταδίκη. Δεν με ενδιαφέρει. Πολιτικά καταδίκη θα υπάρξει, πιστεύετε? Τι να σας πω τώρα. Τώρα θα μου επιτρέψετε να εκφράζω μόνο την προσωπική μου άποψη, γιατί είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να μιλήσω εξ όμως κανενός. Η δική μου άποψη και η δική μου εκτίμηση, με βάση την εμπειρία που έχουμε τέλος πάντων στη χώρα μας, τέλος πάντων δεν είμαι πολύ αισιόδοξο για αυτό. Μάλιστα. Ένα ζήτημα που θέτουν εδώ, από ό,τι βλέπω, και φίλοι ανθρώπων που έχουν χαθεί στο δυστύχημα των Ντεμπών, και επειδή έχει χαθεί και κόσμος συνάδελφοί σας. Το γεγονός, λέει, ότι τρεις μέρες μετά μπαζώσαν το χώρο, δεν σας λέει κάτι, σας σωματείο, εσείς που κινείστε κάθε μέρα, δεν αλλοιώθηκαν έτσι στοιχεία? Αυτό νομίζω θα πρέπει να το απαντήσουν οι ειδικοί πραγματογνώμονες σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι για το γεγονός αυτό κατηγορήθηκε εδώ ο πρώην περιφερειάρχης, ο επερχόμενος μάλλον περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος όμως απάντησε ότι δεν ήταν δική του απόφαση. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να έρθει η ελληνική δικαιοσύνη και να πει: ελάτε εδώ ρε παιδιά, ποια ήταν η διαδικασία αυτήν που έπρεπε να γίνει. Ποια έγινε αυτήν. Ποιος πήρε την απόφαση? Αυτός. Έλα εδώ να λογοδοτήσεις. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τα κάνουμε σύνθετα για άλλους λόγους. Πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί όλη αυτή η κολλησιεργία. Σας λέω ξανά, έχουμε υπομονή, παρακολουθούμε το έργο της δικαιοσύνης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βγουν κάποια σημαντικά συμπεράσματα και θα αποδοθεί δικαιοσύνη, τουλάχιστον όσον αφορά το ποιοι έφταξαν, εν πάση περιπτώσει. Να σας το πω πολύ απλά ξανά, και εμείς εκείνο το βράδυ δεν είχαμε ούτε τηλεδιοίκηση, ούτε φωτοσύματα, ούτε επικοινωνίες, ούτε τίποτα από όλα αυτά που θα μπορούσε να αποτρέψει το δυστύχημα αυτό. Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, μια και το αναφέρουμε πάλι και θα φέρνω και εγώ δηλαδή στις μνήμες μου τώρα, θλίβομαι πάρα πολύ που τότε είχαν βγει στα κανάλια, κάνανε παρέλες κάποιοι εντεταλμένοι τότε, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω αλλιώς, που επικαλούνταν συνεχώς την εφαρμογή ημί του κανονισμού. Και έρχεται λοιπόν τρία ελληνικά πορίσματα και κυρίως το ευρωπαϊκό πόρισμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, που λέει ότι ο κανονισμός και η εφαρμογή του κανονισμού ή μη εφαρμογή του δεν είναι θέσφατο. Το 2023 τα συστήματα ασφαλείας είναι αυτά που εξασφαλίζουν το ταξίδι μας, ότι θα είναι καλό, γρήγορο και ασφαλές. Οτιδήποτε άλλο είναι στην διερεύνηση των οποιοδήποτε ευθυνών. Πετάω την μπάλα στην εξέδρα, αν και οι εξέδρες είναι κλειστές πια. Εγώ ναι, δεν θα ξεχάσω την κοπτοραπτική ηχογραφήσεων που γινόταν τότε και μας πετάγαν κατά το δοκούν. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μανώλη, και θα κρατήσω αυτό που μου λένε πολλοί ακροατές εδώ. Φροντίστε, λέει, εσείς τουλάχιστον οι μηχανοδηγοί που το έχετε αποδείξει, να μας διαβεβαιώσετε όταν θα βγαίνει ή οποιαδήποτε κυβέρνηση και οποιοδήποτε υπουργός με πομφόλιγες να μας λέει τι γρήγορα και ασφαλή. Εσάς περιμένουμε να μας το βεβαιώνετε, λέει, διότι διαφορετικά ξεχάστε να ξαναμπούμε στα τρένα. Καταλάβατε εδώ τι έχει γίνει? Είναι η ηθική μας υποχρέωση να το κάνουμε όπως το κάναμε πάντα. Απλά τότε δεν μας άκουγε κανείς. Τώρα, καλώς ή κακώς, μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι παραπάνω.
μετά από αυτά τα γεγονότα και να είστε βέβαιοι ότι οι μηχανοδηγοί θα είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Να θυμίσω εδώ ότι ό,τι απεργία, ό,τι κινητοποίηση κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν αφορούσε εργασιακές, δεν αφορούσε οικονομικές απολαβές ή οτιδήποτε τέτοιο, αφορούσε εργασιακές συνθήκες και συστήματα ασφαλείας. Αυτό θέλω να θυμάται ο κόσμος, αυτό θέλουμε να θυμάται ο κόσμος και ότι πάντα εμείς θέλουμε να είμαστε δίπλα στους επιβάτες, δίπλα στους πολίτες. Και αυτό θα κάνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Μανώλη, καλή σας ημέρα, να είστε καλά και καλή συνέχεια.